Υπάρχει ζήτημα της συνταγματικότητας των συγκεκριμένων διατάξεων. Φυσικά και υπάρχει. Υπάρχει ευθεία παραβίαση του άρθρου 12 για το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε, το οποίο ορίζει μεν ότι το δικαίωμα πρέπει να ασκείται σύμφωνα με τους νόμους, αυτό που είπατε, αλλά είπατε το μισό. Γιατί η συγκεκριμένη διάταξη έχει και συνέχεια. Και τι λέει η συνέχεια της συγκεκριμένης διάταξης? Ότι δεν μπορεί σε καμία περίπτωση ο νόμος να ακυρώνει την άσκηση του συγκεκριμένου δικαιώματος. Αυτό κάνετε. Αυτό κάνετε με τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση και με την αναδρομικότητα που την αποσύρατε και με τον όριο ηλικίας που βάζετε, ακυρώνετε επί της ουσίας αυτό το δικαίωμα με τρόπο αντισυνταγματικό. Είναι κατά συνέπεια ευθεία και ανεπίτρεπτη παρέμβαση στην εσωτερική λειτουργία και οργάνωση των σωματείων, εν προκειμένου των αθλητικών σωματείων και ομοσπονδιών, η οποία μάλιστα δεν υπαγορεύεται και από κανέναν λόγο δημοσίου συμφέροντος. Πείτε μας αλήθεια, ποιος λόγος δημοσίου συμφέροντος επιβάλλει να υπάρχει όριο ηλικία στα 71 και όχι στα 69 ή στα 72. Στην αρχή το είχατε 70, μετά υπήρχε μια σύντηση, θα το πάτε παραπάνω, τώρα το πήγατε στα 71. Ασανσέρ. Το δημόσιο συμφέρον είναι ασανσέρ. Μία είναι έτσι και μία είναι αλλιώς. Ή ποιος λέει, είπε ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ότι αγωνιζόμαστε ενάντια στη βία στα γήπεδα. Δηλαδή, αν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας είναι 69 και όχι 71, θα αντιμετωπιστεί η βία στα γήπεδα. Μιλάτε σοβαρά. Μιλάτε σοβαρά. Είναι τόσο ξεκάθαρα αντισυνταγματική η συγκεκριμένη διάταξη που καταφεύγεται σε αστεία επιχειρήματα. Είναι αστειότητες αυτά που λέτε. Είναι αστειότητες τα επιχειρήματα που επιστρατεύετε. Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε, τα σωματεία, όλα τα σωματεία, είτε μιλάμε για αθλητικά σωματεία, είτε μιλάμε για εργατικά σωματεία, έχουν όργανα, έχουν εσωτερική λειτουργία, έχουν διαδικασίες, έχουν καταστατικά, τα οποία ελέγχονται από τα πρωτοδικεία και εγκρίνονται. Δεν έχει κανένα λόγο το κράτος να παρεμβαίνει στα εσωτερικά, στην εσωτερική λειτουργία και στις διαδικασίες των σωματείων. Και δεν το κάνατε μόνο τώρα. Δεν το κάνετε μόνο όσον αφορά τις αθλητικές ομοσπονδίες. Και στο νόμο που φέρατε, το πολυνομοσχέδιο, σε σχέση με τα εργατικά συνδικάτα, την ίδια λογική είχατε. Έχετε δυσανεξία σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Βέβαια, στα εργατικά συνδικάτα την αρχή του 50-1 την έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όμως είναι η ίδια λογική. Δεν υπάρχει κανένας λόγος το κράτος να παρεμβαίνει στην εσωτερική λειτουργία και την οργάνωση των σωματείων, πολύ δε περισσότερο που δεν υπαγορεύεται αυτό από κανέναν λόγο δημοσίου συμφέροντος. Επομένως, να το πάρετε πίσω, να το αποσύρετε. Είναι αντισυνταγματικό και όχι μόνο είναι αντισυνταγματικό, αλλά εκτίθεστε όταν επιμένετε σε τέτοιου είδους διατάξεις.